περιουσία πίσω από το κράτος. Κοιτάξτε, γίνονται διάφορες συζητήσεις προκειμένου, όπως κάτι που έγινε και δεν ξέρω πόσο έγινε αντιληπτό στον ελληνικό λαό, η Εκκλησία συμμετείχε και σε αυτό το κούρεμα για το PSI. Το θεώρησε αυτονόητο, αλλά να μην ξεχνάτε ποτέ ότι κάθε μείωση των οικονομικών της Εκκλησίας αποβαίνει εις βάρος του λαού. Γιατί η Εκκλησία όσα χρήματα έχει, τα έχει ακριβώς για την εξυπηρέτηση των χριστιανών και όσων έχουν την ανάγκη της. Εμείς δεν έχουμε άλλες δραστηριότητες, πολιτιστικές, οικοδομικές, δεν έχουμε. Άρα και ακόμη και η φορολογία που πληρώνουμε στο κράτος, το αντιλαμβάνονται τώρα όλοι, τα μεγάλα φορολογικά ποσά που δίδονται στο κράτος, τα στερούνται οι τοπικές κοινωνίες από όπου και προέρχονται και είναι ήδη φορολογημένα. Εφόσον οι χριστιανοί μας θέλουν να φορολογείται η Εκκλησία, φορολογείται. Αλλά όμως στερούνται πλέον οι ίδιοι αυτό το ποσό. Το ίδιο συνέβη και με τα αποθέματα τα οικονομικά, τα εκκλησιαστικά, που συμμετείχε η Εκκλησία στο PSI και έτσι πλέον ελαχιστοποιήθηκαν στο 1 τέταρτο. Η Εκκλησία δεν ζητάει καμιά περιουσία. Αυτή έχει και αυτή που έχει, της έχει να απομείνει, θέλει να την αξιοποιήσει πάλι για τον συνάνθρωπο. Διότι όταν η Εκκλησία από τη μια κατηγορείται ότι δεν πληρώνει φόρους και ότι είναι ένα κράτος εν κράτη, πρέπει να καταλάβει ο λαός μας ότι συκοφαντείται, ότι διασύρεται άδικα και ότι τη στερούν μάλλον το δικαίωμα να έχει το έργο της και να δρά ελεύθερα. Κάποιοι έγραψαν ότι ο τόπος αυτός είναι τόπος παπαδερός και ότι βασανίζεται από ανθρώπους που έχουν προέλευση από τους παπάδες. Παπανδρέου, Παπαρίγα, δεν ξέρω, Παπαδόπουλος και όλα τα σχετικά. Και βέβαια ενοχοποιούν τις αποφάσεις και τις δράσεις των απογόνων. Όμως πρέπει να τους πει κάτι πολύ περισσότερο το γένος των παπαδερών. Ότι αν έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, υπάρχουν οι Παπαφλέσιδες, υπάρχουν οι Γρηγόριοι Πέμπτοι, υπάρχουν οι Αθανάσιοι Διάκοι, υπάρχουν οι Σαλόνων Ισαΐας, υπάρχουν ο Κορίνθου Διονύσιος που μαρτύρησε στην Τρίπολη, υπάρχουν πάρα πολλοί και αυτούς δεν θα πρέπει να τους αγνοούν. Άλλωστε οι ημέρες που έρχονται, οι ημέρες που θα μας θυμίσουν την εθνική μας απελευθέρωση, πρέπει να τους κάνουν να καταλάβουν ότι ο τόπος αυτός υπάρχει ακόμη χάρη στην Εκκλησία. Αυτό δεν πρέπει να το λησμονούν και αντίθετα θα πρέπει να το κατανοήσουν και γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουν αυτοί που αυτές τις μέρες πιθανόν να παρασυρθούν για τη συμπεριφορά τους και την δραστηριότητά τους. Μέχρι στιγμής κανένα παράπονο. Αντίθετα, βγήκαμε σήμερα μια βόλτα με το Σεβασμιότατο στην πόλη της Κορίνθου, περπατήσαμε, ήπιαμε καφέ σε καφετέρια, να μην πω πια για να μην θεωρηθεί ότι κάνω διαφήμιση. Ο κόσμος μας είδε με πολύ αγάπη και με πολύ σεβασμό και κυρίως με πολύ χαρά. Και έτσι δεν έχουμε, δεν είναι όμως έτσι. Σημασία έχει ότι τέτοιες μέρες πρέπει να τις σεβόμαστε και πρέπει να δείχνουμε την εθνική μας ενότητα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ με αυτή την ευκαιρία κάνω έκκληση στα παιδιά μας να είναι και σεμνά και να μελετήσουν τις κινήσεις τους.